Στέφανε, δώστε μου το Στέφανο. Πριν πάμε να δούμε τι συμβαίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, καθώς υπάρχει εκεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον, υπήρξε και μια δημοσκόπηση, θα πούμε και για αυτή, της μέτρων ανάλυσης, αν και είναι πολύ επισφαλής. Θέλω να συζητήσουμε για λίγο το τεράστιο θέμα που αφορά στο θάνατο της 20χρονης φοιτήτριας εδώ του Πανεπιστημίου Ιωαννίων. Απτυχίο ήταν το κορίτσι, ήρθε εδώ να σπουδάσει. Είχε συμπτώματα αμυγδαλίτιδας πριν 10 μέρες, μπήκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, η κατάστασή της δεν έλεγε να καλυτερεύσει και μετά από 9 μέρες, χθες, έφυγε από τη ζωή στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Μέσα στο νοσοκομείο έφυγε από τη ζωή. Χρειάζονται οπωσδήποτε απαντήσεις, χρειάζεται απαντήσεις ο πατέρας της, η μάνα της, η οικογένειά της, οι αγαπημένοι της άνθρωποι, αλλά όλοι εμείς επίσης χρειαζόμαστε απαντήσεις γι' αυτό που συνέβη. Ξεκάθαρες απαντήσεις. Υπάρχει μια κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα που έχει δώσει εντολή να γίνει ο υπεάρχης. Θέλουμε ξεκάθαρες απαντήσεις άμεσα. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν ένα 20χρονο παιδί, ένα 20χρονο κορίτσι να μπαίνει στο νοσοκομείο με υποτιθέμενη αμυγδαλίτιδα και μετά από 9 μέρες να καταλήγει. Είναι ασύλληπτο. Στέφανε. Το θέμα είναι ότι το παιδί αυτό έφυγε από τη ζωή χωρίς να υπάρξει ανακοίνωση της αιτίας θανάτου. Δεν υπάρχει αναγεγραμμένη αιτία θανάτου. Η ώρα υπάρχει, η αιτία θανάτου δεν υπάρχει. Γιατί από αμυγδαλίτιδα δεν νοείται να πεθάνει κάποιος σήμερα. Υπάρχει πληροφορία ότι πέθανε από συμπτικό σοκ. Αλλά θέλουμε ξεκάθαρες απαντήσεις για το μηχανισμό του θανάτου αυτής της 20χρονης γυναίκας. Είναι βλάση μια διαδικασία που όποιος είναι μέσα στα νοσοκομεία και ζει, εμείς γιατροί δεν είμαστε για να ασχίσουμε όχι, βέβαια, όχι. Με λεπτομέρεια ή να κάνουμε δίκαιο εδώ. Εδώ λέμε ακριβώς πράγματα τα οποία τα λέει ο κάθε πολίτης στο σπίτι του ή στις ιδιωτικές συζητήσεις που κάνουν. Είναι απορίες εύλογες γιατί δυστυχώς είμαστε άνθρωποι και όλοι θα περάσουμε ή περνάμε αυτές τις πόρτες. Οπότε δεν είναι λογικό να μας φοβίζει κάτι τέτοιο το να πεθαίνει ένας νέος άνθρωπος χωρίς να έχει κανέναν λόγο, να προϋπάρχει λόγος για να πεθάνει. Κανένα ιατρικό ιστορικό. Δεν έχει ούτε καρδιολογικό πρόβλημα ούτε τίποτα. Έτσι είναι. Δηλαδή, τι συνέβη και πέθανε. Γιατί δεν δώσαν μια εξήγηση να πούνε ότι πέθανε για αυτόν τον λόγο. Γιατί και συμπτικό, ωραία. Για ποιον λόγο το έπαθε το συμπτικό σοκ. Έτσι δηλαδή ο οργανισμός ξαφνικά εκεί που έπαιρνε αντιβίωση για την αμυγδαλίτιδα έπαθε συμπτικό σοκ. Ναι. Θέλουμε ξεκάθαρες απαντήσεις. Χρειάζονται ξεκάθαρες η κοινωνία, περισσότερο οι δικοί της ανθρώπινοι, αλλά και όλοι εμείς χρειαζόμαστε ξεκάθαρες απαντήσεις για αυτό το θέμα. Και έχω την αίσθηση ότι θα δοθούν χωρίς ίχνος ομίχλης, χωρίς ίχνος σκιάς. Δεν νομίζω να ούτε οι ίδιοι γιατροί δεν έχουν τη διάθεση να αφήσουν σκιές, διότι δεν θέλει κανένας να χρεωθεί μια τέτοια ιστορία. Έτσι είναι, μαζί σου. Είναι κάτι μαζί σου. Θέλουμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη, ούτως ώστε να αποτραπούν στο μέλλον ανάλογες καταστάσεις. Και κάποιοι που ευθύνονται, γιατί όχι Στέφανε, αν ευθύνεται κανείς, δεν λέω ότι κάποιος με δόλο έκανε κάτι, αλλά από πλημέλημα, από κάτι που δεν έκανε. Σε ένα νέο παιδί τι δόλο θα είχε. Ναι, δεν μιλάω γι' αυτό, αλλά κάποιος που δεν κατάλαβε, ενώ θα έπρεπε να καταλάβει, τι ακριβώς συνέβαινε στην 20χρονη. Αν υπήρχε πλημέλημα, αν υπήρχε άγνοια, αν υπήρχε δηλαδή μητήρηση. Υπάρχουν ευθύνες γι' αυτά. Αν, αυτό το αν λοιπόν, γι' αυτό παρενέβη ο εισαγγελέας, γι' αυτό υπάρχει και η εσωτερική διαδικασία από τη δίκη στο νοσοκομείο, η οποία παρενέβη αμέσως και αυτή με εσωτερικές διαδικασίες να ελέγξει τι συμβαίνει και πολύ, πολύ σωστά έπραξε και έτσι πρέπει να γίνεται. Πρέπει όμως να έχουμε πόρισμα. Πολύ σύντομα πρέπει να έχουμε πόρισμα, να μην χαθούμε. Υπάρχουν ανακοινώσεις και πορίσματα φαντάζομαι τα οποία θα πέσει φως, θα φωτιστεί αυτή η υπόθεση γιατί δεν μπορεί να το χωνέψει κανένας. Έτσι είναι. Έτσι ούτε είναι. Ατύχημα ήταν, δηλαδή να πεις δεν πήγε, βρέθηκε στην πορεία της μιας σφαίρας ενός όπλου, ούτε την πορεία ενός αυτοκινήτου, ούτε γιατί έφυγε το πόδι και έπεσε από μια γέφυρα κτλ. Να μάθουμε το μηχανισμό του θανάτου σε αυτή την 20χρονη. Ναι, και ευθύνες, επαναλαμβάνω, από παραλήψεις ή από οτιδήποτε. Δεν υπάρχει σίγουρα δόλος. Αλλά να μάθουμε. Η κοινωνία θέλει αυτό.
Ο ιατροδικαστής σίγουρα θα είναι εκείνος ο πλέον αρμόδιος που θα διερευνήσει την αιτία θανάτου και θα δώσει τις δέουσες απαντήσεις και στην αστυνομία και σε όλους που τις αναζητούν και κυρίως στους πικραμένους γονείς, τους οποίους συλληπούμαστε πραγματικά μέσα από την ψυχή μας για αυτό το μεγάλο κακό. Τι να πεις σε αυτούς τους ανθρώπους, δεν υπάρχουν λόγια, τι να τους πεις, κανείς. Έστειλαν το παιδί τους να σπουδάσει και ξαφνικά ενώ μιλούσαν είδα τον πατέρα του συντετριμένων. Τι να πήγανε σε αυτό ειδήσεων, τον άνθρωπο. Να μιλάει ο άνθρωπος και να λέει, μας έλεγε, λέει, μας έδινε κουράγιο, λέει, μιλάγαμε, πήγαινα καλά και τα λοιπά. Και ξαφνικά από τη μια στιγμή στην άλλη να πεθάνει. Μάλιστα. Χωρίς να υπάρχει, είπε, ήταν υγιέστατη, δεν είχε τίποτα άλλο. Μπήκε μέσα για αμυγδαλίτιδα. Πώς έγινε τώρα αυτό. Περιμένουμε ξεκάθαρες απαντήσεις, επαναλαμβάνω. Απλές σκέψεις, θα το παρακολουθούμε καθημερινά από πολύ κοντά. Συζητάμε στα σπίτια μας και στις ιδιωτικές μεταξύ μας συζητήσεις έξω βλάση. Συλληπιτήρια στους γονείς. Βεβαίως, να πω μαζί σου, Στέφανε. Λοιπόν, πάμε να δούμε την επικαιρότητα στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν εκλογές την Κυριακή. Είχανε 4 υποψηφιότητες συμβατές, λίγο πολύ με το ύφος του ΣΥΡΙΖΑ. Ξαφνικά εδώ και λίγες εβδομάδες προέκυψε η υποψηφιότητα του Στέφανου Κασελάκη, διαφορετική υποψηφιότητα, πολιτικά διαφορετικά χαρακτηριστικά ο Στέφανος Κασελάκης, με χαρακτηριστικά μεσιανισμού θα έλεγα εγώ, στην αριστερά, στο ΣΥΡΙΖΑ απέκτησαν έναν μεσία, ή να πω καλύτερα, απέκτησαν κάποιον υποψήφιο με πολιτικά χαρακτηριστικά μεσία. Η ανθρώπινη φύση αρέσκεται στο να αγαπά μεσίες και να πιστεύει σε μεσίες. Είναι ανθρώπινο, είναι δικό μας χαρακτηριστικό αυτό. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, ο Στέφανος Κασελάκης γνωρίζει πολύ καλά την επικοινωνία, είναι διαφορετικού ύφους και δημιουργεί θέματα. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που είδε το φως της δημοσιότητας στο Μέγκα πριν λίγη ώρα, ο Στέφανος Κασελάκης στην προτίμηση υποψηφίου είναι πρώτος. Επίσης, στην παράσταση νίκης είναι η Έφη Αχτσιόγλου. Επίσης, όπως δείχνουν τα πράγματα, είναι 39 ο Κασελάκης, 31 η Αχτσιόγλου, 13 ο Τσακαλώτος, 3 και 3 ο Νίκος Παπάς και ο Στέφανος Τζουμάκας. Δεύτερος γύρος, Κασελάκης, Αχτσιόγλου, Αχτσιόγλου, Κασελάκης. Και η παράσταση νίκης είναι υπέρ της Αχτσιόγλου. Να πω εδώ ότι η παράσταση νίκης είναι ένας ισχυρός δείκτης δημοσκοπικός που ελαχιστότατες φορές πέφτει έξω. Οι αριθμοί όλοι, πρώτος, δεύτερος, τρίτος, πέφτουν έξω. Πολλές φορές στις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις έχουν πέσει τις περισσότερες φορές έξω το τελευταίο διάστημα. Η παράσταση νίκης ελαχιστότατες φορές πέφτει στις δημοσκοπήσεις έξω. Είναι ισχυρότατος δείκτης. Δείχνει την Αχτσιόγλου ότι θα είναι η νέα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει. Στέφανε. Εγώ εκείνο που είδα, Βλάση, ήταν χθες το βράδυ. Το χώρο που μίλησε ο κύριος Κασελάκης. Εδώ στα Γιάννενα. Εδώ στα Γιάννενα μαζεύτηκαν τόσοι άνθρωποι που δεν υπολόγιζε κανένας, γιατί όλοι εκεί μιλούσαν για 50-80 άτομα και ήταν πολύ περισσότεροι από 500. Όχι μόνο ο εσωτερικός χώρος του καταστήματος το οποίο μιλούσε είχε γεμίσει και πίσω και έξω και μπροστά, αλλά γέμισε ο δρόμος. Και δεν ήταν μόνο άνθρωποι οι οποίοι είναι οργανωμένοι στο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν και άνθρωποι που ψήφιζαν ΣΥΡΙΖΑ και επέστρεψαν, γιατί ακριβώς ψάχνουν να βρουν τον καινούριο τρόπο έκφρασης, αυτό που τους έχει κουράσει, γιατί ακούσαμε προηγουμένως που υπόθηκε ότι αυτές οι διαφορετικές κουβέντες που ακούγονταν το προηγούμενο διάστημα πριν τις εκλογές και τα λοιπά, αυτές δεν τις έλεγε ο κύριος Κασελάκης, ούτε κάποιος άλλος σαν τον κύριο Κασελάκη, τις έλεγαν τα προβεβλημένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Έβγαιναν και έλεγαν ο καθένας κάθε εβδομάδα από μία κουβέντα και έριχνε σε βάρος του ΣΥΡΙΖΑ το σκηνικό. Δηλαδή εκεί που πήγε να ξεφύγει από το ένα πρόβλημα έπεφτε στο άλλο πρόβλημα που δημιουργούσε το ίδιο το στέλεχος του. Που σημαίνει ότι ο κόσμος αυτά έχει βαρεθεί και αυτά άκουγα που έλεγαν στις συζητήσεις εκεί και αυτά έλεγαν στον ίδιο τον κύριο Κασελάκη. Έδωσε το μικρόφωνο στον κόσμο και τα έλεγε ο κόσμος εκεί. Εγώ αυτό άκουσα να λένε. Ο τρόπος αυτός που είπες ήταν πραγματικά ένας τρόπος, καινούριος τρόπος προσέγγισης, ένας τρόπος τελείως διαφορετικός. Δεν ήταν ο συνηθισμένος τρόπος προσέγγισης των πολιτικών
ο οποίος κάθεται απέναντι και οι άλλοι, μπήκε μέσα στον κόσμο, ναι, 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 συζητούσε μαζί τους, φωτογραφίζονταν μαζί τους. Είναι πολύ δυνατός. Είναι πολύ δυνατός αυτό. Είναι πολύ δυνατός αυτό. Και όταν του είπε μια κυρία ότι ξέρεις πρέπει να ξεδοντιάσεις, λοιπόν, είπε ότι... Δικαστικούς και δημοσιογράφους. Στα κανάλια τέλος οι επιδοτήσεις. Ασφαλώς δεν αναφέρθηκε στα κανάλια τα περιφερειακά τα οποία δεν παίρνουν. Δεν παίρνουμε καθόλου επιδοτήσεις. Έτσι. Είπε πάνε και παίρνουν εκατομμύρια από τον ελληνικό λαό. Ποιοι τα παίρνουν τα εκατομμύρια. Άρα λοιπόν είχε συγκεκριμένους στόχους με την ευρύτερη έννοια αυτό, έτσι. Οι ασυλίες των βουλευτών τέλος, είπε, και οι ασυλίες. Αυτό μπορεί να πειράζει τους βουλευτές. Λογικό είναι. Mm-hmm. Είπε τέλος και το ακαταδίωκτο στους τραπεζίτες. Αυτά mm-hmm. όλα ήταν που άρεσαν στον κόσμο και καταχειροκροτούσαν Βλασή. Ναι, ναι, πράγματι, πράγματι. Είχε πολύ καλή υποδοχή ο Στέφανος Κασελάκης εδώ. Και πολύ κόσμο είχε και καλή υποδοχή. Στα νοσοκομεία, οι διορισμοί των πολιτικών στα νοσοκομεία, δηλαδή ο άλλος διορίστηκε 82 χρονών, τέλος και αυτό είπε. Και κουνώντας χαρακτηριστικά το χέρι του κάθε φορά που τα έλεγε αυτά τα πράγματα. Επιτέλους είπε να υπάρχει καθαρότητα στον τόπο. Δεν θέλει κανείς να γυρίσει πίσω. Έχοντας ζήσει έξω, όταν πρέπει να μπει στη Λαμογιά για να πάει μπροστά. Μάλιστα. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα που θέλουμε. Δηλαδή, Στέφανε, δηλαδή βλέπεις και εσύ τον Κασελάκη σε δεύτερο γύρο με την Αχτσιόγλου. Πρόεδρο τον βλέπεις. Εκτίμηση. Πρόεδρο τον βλέπεις. Εγώ τον βλέπω στο δεύτερο γύρο με την κυρία Αχτσιόγλου, η οποία είναι αξιόλογος άνθρωπος. Αλλά ο κόσμος αυτή τη στιγμή του ΣΥΡΙΖΑ θέλει να ξεφύγει από εκείνο το στενό. Το έχεις παλιό. Δίκιο. Την παλιά αντίληψη, διότι είχε κουραστεί. Και γι' αυτό αυτός ήταν ο λόγος που εγκατέλειψε το ΣΥΡΙΖΑ τις εκλογές δύο φορές και τον έφτασε εκεί που τον έφτασε. Ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ έχει βαρεθεί αυτή την κομματική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και θέλει να απαλλαγεί από αυτή την κομματική ομάδα. Να πω εδώ ότι δεν φταίει αυτή για όλα τα δεινά του τόπου, όλα τα δεινά του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο κόσμος, ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου, λέει ότι οκ, σας βαρεθήκαμε, να κάνετε κουμάντο εσείς, ένας κομματικός μηχανισμός σε ένα μεγάλο πλέον κόμμα, για να δούμε κάτι άλλο. Θα το δούμε στην κάλπη αυτό. Ναι. Εσένα, το είπε αυτό η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από την Άρδα. Η κυρία Γεροβασίλη που είπε ότι δεν είναι κακές οι διασπάσεις, είπε η Γεροβασίλη. Και αυτό μάλιστα ήταν τόσο πολύ ενδιαφέρον, το οποίο το έδειξαν όλα τα μεγάλα αθηναϊκά κανάλια. Αλήθεια, η δήλωση της κυρίας Γεροβασίλη ήταν ενδιαφέρουσα. Δεν είναι κακές οι διασπάσεις, είπε η Γεροβασίλη. Μα ο ΣΥΡΙΖΑ βλέποντας και μπροστά, αν θέλεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υποστεί διασπάσεις και συνέχιζε να παραμένει ενωμένο. Άρα, Στέφανε, βλέπεις και εσύ, όπως ίσως διαβλέπει ίσως η κυρία Γεροβασίλη, ότι μπροστά, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται μπροστά σε μία ακόμη διάσπαση την επόμενη μέρα. Πιθανόν μετά τις εκλογές. Να μην είναι οριστική, να μην είναι δηλαδή διάσπαση με την έννοια του ότι θα φύγει ένα μεγάλο κομμάτι. Ίσως κάποιοι μεμονωμένοι άνθρωποι να παίξουν ένα άλλο ρόλο. Ναι. Όχι μεγάλο νούμερο. Μπορεί να υπάρξει ο Κασελάκης, εάν δεν εκλεγεί. Μπορεί να υπάρξει ο Κασελάκης μαζί με το Φίλι. Δεν μπορούν με τίποτε να συνυπάρξουν αυτοί. Εγώ δεν φαντάζομαι. Μαζί δεν σου. Ξέρω, αν πιστεύεις κάτι τέτοιο. Μαζί σου. Μαζί σου. Δεν πιστεύω, αν εσύ πιστεύεις. Μαζί σου, Στέφανε. Κασελάκης και Φίλις θα συνυπάρξουν. Μαζί σου. Μπορεί στα πλαίσια του καταστατικού του ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, να υπακούσουν, αλλά θα υπάρχουν τα προβλήματα κάτω από το τραπέζι μετά. Εκεί θα γίνει το χαμός δηλαδή. Άρα υπάρχει μια ισχυρή πιθανότητα, η Όλγα Γεροβασίλη της είπα κιόλας εκείνη τη στιγμή, δεν λέει τίποτα τυχαία, βλέπει, διαβλέπει μπροστά, είναι πολιτικός που έχει διορατικότητα, βλέπει μια ισχυρή πιθανότητα διάσπασης και γι' αυτό προσπαθώντας να το ξορκίσει κιόλας, είπε δεν είναι πάντα κακές οι διασπάσεις. Ακριβώς, προσπαθώντας να το ξορκίσει. Και να το ξορκίσει, ναι. Είναι κάτι το οποίο διαβλέπει, γι' αυτό άλλωστε ήταν που προκάλεσε η δήλωση αυτή το ενδιαφέρον και έγινε viral. Αυτή η είδηση έπαιξε παντού. Ναι. Γιατί ήταν ακριβώς, είπε αυτό που λέει ο κόσμος, Βλάση. Ναι. Η κυρία Βασίλη διέβλεψε αυτό που βλέπει ο κόσμος. Αυτό που άκουγα εγώ χτες, πηγαίνοντας δίπλα εκεί σε αυτούς που μιλούσαν
μεταξύ τους ή με τον κύριο Κασελάκη, αυτά που του λέγαν δηλαδή. Mm. Να δώσετε, είπε κάποιος, να δώσετε πίσω στους συνταξιούχους αυτά που έκοψε ο Κατρούγκαλος. Ο κόσμος θέλει, έχει κουραστεί πλέον από το ψέμα, από την απιστία, από χίλια. Εδώ να πω, έτσι είναι. Εδώ να πω, Στέφανε, ότι η παρουσία του Στέφανου Κασελάκη στα πολιτικά πράγματα της χώρας δεν έχει μόνον θετικά σχόλια πάρει από τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει πάρει ο Κασελάκης πολλά θετικά και σχόλια και από άλλους χώρους. Από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, από το χώρο ακόμη και της Νέας Δημοκρατίας και της κεντροδεξιάς έχει πάρει πολύ θετικά σχόλια ο Στέφανος Κασελάκης. Εγώ, Μάντης, δεν είμαι Βλάση, αλλά θα σου πω κάτι όμως και ελπίζω να το θυμάσαι και εσύ και οι φίλοι τηλεθεατές. Ο κύριος Κασελάκης, όπως και να έχουν τα πράγματα, άνοιξε έναν καινούριο δρόμο στην πολιτική στην Ελλάδα, ο οποίος δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει. Το κατανοώ αυτό που λες και το καταγράφω. Και όταν λέω κόσμος της κεντροδεξιάς και κόσμος του ΠΑΣΟΚ, δεν εννοώ τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ή της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μιλώ για στελέχη. Μιλώ για ψηφοφόρους. Όταν λέω κόσμο ΠΑΣΟΚ και κόσμο Νέας Δημοκρατίας, ενώ ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, έχει γοητεύσει η παρουσία του Κασελάκη στα πολιτικά πράγματα. Τη βλέπουν θετική. Έχει κουραστεί από τους επιγόνους. Βαρέθηκε πλέον το παιδί του μπαμπά ή το εγγόνι του παππού να έχει αυτό την φανέλα με το νούμερο 9 και να συνεχίζουν να παίζουν όλοι. Δεν γίνεται δηλαδή μια οικογένεια να διοικεί την Ελλάδα 200 χρόνια. Ναι, 2-3 οικογένειες είναι, Στέφανε. Τρεις οικογένειες. Δεν έχουμε τώρα. Συνεχίζουν να έχουμε πολιτικούς ο οποίος κάθε 30-40 χρόνια, όχι. Να βγαίνει μία-δυο θητείες και να πάει σπίτι του. Αυτό είναι τεράστιο ζήτημα. Να είναι καλύτεροι. Λέει ο άλλος, γιατί να φύγω εγώ αφού είμαι καλός. Ναι, αλλά και που ξέρεις αν ο άλλος είναι καλύτερος. Μάλιστα. Ευχαριστώ, Στέφανε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Και μετά την Κυριακή θα είμαστε σοφότεροι. Ευχαριστώ πολύ. Σίγουρα. Καλύτερα. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε σε κάτι άλλο. Σημαντική μείωση προσωπικού στην ΕΛΑΣ, στην Ελληνική Αστυνομία στα Γιάννενα. Εκτιμούν ότι θα υπάρξει τα επόμενα χρόνια οι συνδικαλιστές του κλάδου εδώ και ζητούν μέρημνα για να αναπληρωθούν οι θέσεις των αστυνομικών που συνταξιοδοτούνται. Και είναι πολλοί αυτοί που